Έχουμε καταθέσει και στα πρακτικά την πρόταση τη δική μας. Φυσικά δεν δίνει δυνατότητα ο κανονισμός που θα έπρεπε να γίνει ψηφοφορία και σε διαφορετική πρόταση. Έτσι ερμηνεύεται ο κανονισμός. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Είναι σαφής η δική μας πρόταση και η διαφωνία μας με το κείμενο που κατατίθεται. Έχει να κάνει πρώτον με τις ευθύνες που υπάρχουν μέχρι τώρα και δεύτερον με συγκεκριμένα μέτρα και βήματα που πρέπει να γίνουν για την διεκδίκηση των γερμανικών αποζημίωσεων. Εμείς λοιπόν αυτή την πρόταση θα ψηφίσουμε. Είναι σαφέστατη και πολιτικά ερμηνεύεται νομίζω από τον καθένα καλοπροαίρετο και ακριβώς διαφωνούμε με αυτό το γενικό ψήφισμα που κατατίθεται από την πλευρά του Προέδρου της Βουλής.